Γεια σας και πάλι. Σήμερα θα δείξουμε το σωστό τρόπο καθαρισμού των μαντεμένων ματιών. Ποτέ δεν καθαρίζουμε με το σκληρό μέρος του σφουγγαριού. Ποτέ. Γιατί μπορεί να φαίνεται ότι είναι σφουγγάρι, αλλά επειδή βάζουμε πίεση, αφαιρεί το επιφανειακό σμάλτο και μετά σκουριάζουν εύκολα. Πάμε να δούμε πώς γίνονται μετά από ένα χρόνο καθαρισμού με το σκληρό μέρος του σφουγγαριού. Ο ιδανικός τρόπος για μένα, για να μην έχουμε αυτό που είδατε, είναι να καθαρίζουμε με σαπουνάδα, με το μαλακό μέρος το κίτρινο, όχι πολύ νερό, να καθαρίζουμε, να φεύγει η βρωμιά, όσο μπορούμε μην αφήνουμε πάνω πολύ τη βρωμιά και να το αφήνουμε μια φορά το μήνα για να τα καθαρίζουμε, και αφού τελειώσουμε και το καθαρίσουμε, είναι να βάζουμε μία κουταλιά λάδι σε κάθε μάτι, λάδι φαγητού, να το περνάμε με ένα χαρτί να αφαιρεί και σκουριά που μπορεί να έχει δημιουργηθεί με τα χρόνια ή με τον καιρό, να αφαιρεί την επιφανειακή σκουριά και τοποθετεί στην ουσία το λάδι ένα προστατευτικό φιλμ και δεν αφήνει την υγρασία να περάσει. Αυτό με το λάδι θα το κάνουμε μόνο αν δεν είναι να το χρησιμοποιήσουμε το μάτι. Δηλαδή, αν έχουμε μαγειρέψει και έχουμε τελειώσει, τότε καθαρίζουμε και βάζουμε λάδι. Αλλά για μία μέρα δεν κάνει να το χρησιμοποιήσουμε το μάτι, γιατί θα μυρίζει. Δεν θα πάθει κάτι, απλά θα μυρίζει. Μετά από μία μισή μέρα, έχει φύγει σχεδόν όλο το λάδι και μπορούμε να μαγειρέψουμε άνετα. Μην ξεχνάτε να κάνετε like στα βίντεο που σας αρέσουν και να γίνετε συνδρομητές στο κανάλι. Δωρεάν είναι. Έρχονται βίντεο με διαγωνισμούς και άλλα πολλά.